Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε με μια καινούρια κινηματογραφική λίστα και πιο συγκεκριμένα με ταινίες που έχουν έτσι σαν βασικό τους θέμα τους δολοφόνους. Μιλάμε φυσικά για ταινίες μυστηρίου, αγωνίας, thriller, που όμως οι δολοφόνοι που παίζουν μέσα σε αυτές τις ταινίες πρέπει να έχουν κρυφή ταυτότητα στο μεγαλύτερο μέρος της πλοκής. Αξίζει επίσης να αναφερθεί το ότι μιλάμε απλά για 10 πολύ καλές επιλογές. Δεν μιλάμε φυσικά για τις 10 καλύτερες ταινίες με δολοφόνους ή για τις 10 καλύτερες ταινίες με δολοφόνους που έχουν κρυφή ταυτότητα. Μιλάμε όμως για πάρα πολύ καλές ταινίες που έτσι δεν τους έχουμε δώσει πάρα πολύ αγάπη στο παρελθόν και θα ήθελα έτσι να τους κάνουμε ένα αφιέρωμα. Επίσης η δεκάδα έχει φτιαχτεί έτσι σε ψηλοτυχαία σειρά θα έλεγα. Βέβαια αυτές που είναι πιο κοντά στη δέκατη θέση είναι λίγο πιο B-movie ας πούμε, ενώ αυτές που πλησιάζουν την κορυφή είναι αρκετά καλύτερες ταινίες και πιο ολοκληρωμένες θα έλεγα, τόσο σκηνοθετικά όσο και σεναριακά, όσο και σαν cast κτλ. Ας ξεκινήσουμε όμως με μια ταινία η οποία δεν έχει παίξει πάρα πολύ στα αφιερώματά μας και αυτό είναι το «Η Επιστροφή». Δεν πάει στη δέκατη θέση, απλά το προτείνω σαν μια επιπλέον ταινία. Προσέχετε να δείτε όμως ποιο είναι το περίεργο, το παράξενο με αυτή την ταινία. Δεν θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες και δεν μπορώ να τη βρω γιατί την είχα δει σε βιντεοκασέτα. Από ένα βιντεοκλαμπ, την είχα νοικιάσει και η ταινία ξέρω ότι λέγεται «Η Επιστροφή» στα ελληνικά. Μιλάμε για έναν πρωταγωνιστή ο οποίος είναι ένας έγχρωμος αστυνομικός, ένας μαύρος δηλαδή αστυνομικός, ο οποίος προσπαθεί να βρει έναν φωνιά, ο οποίος πρόσεξε να δεις, μου έχει μείνει στο μυαλό το όπλο που χρησιμοποιούσε. Είχε λοιπόν μία βαλίστρα. Ξέρετε την βαλίστρα, το μικρό τόξο. Είχε μία βαλίστρα φτιαγμένη από σταυρό. Σταυρό, κανονικό, το σύμβολο δηλαδή της χριστιανοσύνης. Αυτό το σταυρό εννοώ. Ή ρίχνει βέλη που είναι σε σχήμα σταυρού. Αυτό δεν το θυμάμαι. Μου έχει μείνει ένα τέτοιο σκηνικό γύρω από τη θρησκεία ότι κινείται ο συγκεκριμένος δολοφόνος. Δεν έχω άλλες λεπτομέρειες. Ξέρω ότι την είδα μεταξύ 95-96 και 2000. Κάπου εκεί δηλαδή είναι γυρισμένη η ταινία. Είναι ψηλό άγνωστη. Άμα σας δοθεί ποτέ ευκαιρία, καταφέρετε και το βρείτε, δείτε το, είναι πάρα πολύ καλό. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ κάποια στιγμή να ψάξω να τη βρω, να δω τον τίτλο της και να το περάσω σε σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Μακάρι να τα καταφέρω γιατί η ταινία ήταν πάρα πολύ καλή. Επόμενη επιλογή είναι το Identity του 2003 και μιλάμε φυσικά για το Ταυτότητα με πρωταγωνιστή τον John Cusack. Η συγκεκριμένη ταινία ήθελα να τη βάλω σαν παράδειγμα για να σας δώσω να καταλάβετε ότι ενώ είναι εξαιρετική ταινία με έναν φωνιά, όσοι έχετε δει την ταινία ξέρετε τι ακριβώς λέω βέβαια, ενώ μιλάμε για μια τέτοια ταινία λοιπόν εξαιρετική, δεν μπορούσε να πει στη λίστα μας γιατί τον φωνιά ουσιαστικά τον ξέρουμε από το πρώτο λεπτό της ταινίας. Τον έχουμε δει ξεκάθαρα, βλέπουμε πώς πάει το πράγμα. Οπότε, παρόλο που είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες, δυστυχώς δεν μπορούσε να μπει στη λίστα γιατί πάνω κάτω την ταυτότητά του την γνωρίζουμε. Οπότε προτίμησα να βάλω άλλες επιλογές. Στη δέκατη θέση τοποθέτησα το «Ξέρω τι κάνατε πέρσι το καλοκαίρι», που αποτελείται από τρεις ταινίες, μιλάμε για μόνο για ταινίες εδώ. Δηλαδή μιλάμε για την ταινία του 97, του 98 και του 2006. Όσο πήγαινε το πράγμα φυσικά η ποιότητα χανόταν, η δεύτερη ταινία είναι πολύ μέτρια, η τρίτη ταινία είναι ακόμα χειρότερη. Αλλά η πρώτη ταινία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φυσικά είναι η πιο αδύναμη της λίστας μας. Και λόγω cast και λόγω πλοκής και εντάξει είναι λίγο απλοϊκό το πράγμα. Αλλά ήταν μια ωραία προσπάθεια με μπόλικη αγωνία, πολύ αίμα. Και νομίζω ότι αξίζει έτσι να τοποθετηθεί και να της δοθεί μια ευκαιρία σε μια λίστα όπως η σημερινή μας. Αυτά είχα να πω για το «Ξέρω τι κάνατε πέρσι το καλοκαίρι». Στην ένατη θέση έχουμε το «Urban Legend». Στα ελληνικά κυκλοφόρησε σαν «Το ξύπνημα των θρύλων». 1998-2000-2005. Εγώ ερωτεύτηκα την πρώτη ταινία του 1998, νομίζω ότι είναι η καλύτερη και αυτή που βγάζει το περισσότερο νόημα, αν και είδαμε πάρα πολλές υπερβολές. Νομίζω ότι είναι σοκ, δεν το περιμένεις το ποιος είναι ο δολοφόνος στην όλη φάση. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει μία από τις αγαπημένες μου σκηνές που έχουν γίνει ποτέ σε θρίλερ και μιλάω φυσικά για τη σκηνή του αυτοκινήτου στο ξεκίνημα της ταινίας,
που χρησιμοποιεί τον αστικό θρύλο των Αμερικανών με τον φωνιά που κρύβεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και απειλεί να κάνει κακό στον οδηγό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλοφτιαγμένη σκηνή. Όπως είπα, έχει κάποιες υπερβολές. Η δεύτερη και η τρίτη ταινία είναι πιο κακές από την πρώτη. Οπότε γι' αυτό μπαίνει και στην ένατη θέση. Πάμε στη θέση νούμερο 8, όπου θα βρούμε τον Bone Daddy του 1998, όπου έχω να το δω πάρα πολλά χρόνια και όμως από τότε μου έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό. Έχουμε να κάνουμε με έναν ειδικό σε θέματα εγκλημάτων, ο οποίος γράφει βιβλία και ένας δολοφόνος φαίνεται ότι έχει κάποια σύνδεση μαζί του, θα έλεγα, οπότε του στέλνει διάφορα δωράκια και αυτά τα δωράκια έχουν μέσα ανθρώπινα κόκαλα. Πολύ ατμοσφαιρικό, αρκετά σπάνιο για να το βρείτε, είναι μία από τις ταινίες που έχω δει σε βίντεο μόνο. Άμα τα καταφέρετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, δείτε το, γιατί η ταινία είναι μία πάρα πολύ καλή επιλογή. Πάμε όμως στην 7η θέση, όπου θα βρούμε το From Hell του 2001 με τον Johnny Depp πρωταγωνιστή. Δεν μπορώ να πω πολλά για τη συγκεκριμένη ταινία. Μιλάμε για τον Jack τον Αντεροβγάλτη φυσικά, αυτός είναι ο κακός της υπόθεσης. Η ταυτότητά του είναι μυστική. Ακόμα δεν έχει εξιχνιαστεί η όλη φάση του ποιος ήταν πίσω από τη συγκεκριμένη σκοτεινή φιγούρα. Η ταινία προσπαθεί έτσι να ακολουθήσει τα βήματα του Jack του Αντεροβγάλτη. Ο Johnny Depp είναι αρκετά καλός στη συγκεκριμένη ταινία και μπαίνει κάπου στη μέση της λίστας μας, επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν καλύτερες επιλογές από τη συγκεκριμένη πρόταση. Στο νούμερο 6 έχουμε το Scream φυσικά, που είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο από τη δεκαετία του 90 και μετά στο κοινό. Πάμε να δούμε όμως ποιες ταινίες είναι. Είναι του 96, 97, 2000, 2011 και 2022. Η πρώτη ταινία ήταν αξεπέραστη. Νομίζω ότι είναι σοκ το ποιος είναι ο δολοφόνος, το ποιος ή ποια φυσικά. Εντάξει, τέλος πάντων, ξέρετε ποιος ή ποια είναι η δολοφόνος. Δεν θα το χαλάσω. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα το χαλάσω. Μην τα παίρνετε με τρίτη σε αυτά που λέω του τύπου ότι προσπαθώ να σας το πάω εντελώς αλλού για να μην σας τρολάρω κάτι. Ή μάλλον να το πω πιο καλά, να σας σποιλάρω κάτι. Δεν σημαίνει ότι είναι γυναίκα ή δολοφόνος απαραίτητα στο πρώτο Scream. Σε πάει κάπου τελείως διαφορετικά, τέλος πάντων. Εκεί που περιμένεις να είναι κάτι άλλο. Δεν θα σας το χαλάσω με τίποτα, γιατί τώρα που έχει βγει και η καινούργια ταινία, πολλοί ανατρέχουν και βλέπουν τα πρώτα Scream. Το πρώτο ήταν πάρα πολύ καλό. Το πρώτο μου άρεσε, είχε λογική αυτό που έβλεπα. Από το 2 μέχρι και το πιο καινούργιο, τα πράγματα έχουν λίγο μπερδευτεί. Δεν είμαι πολύ φανατικός των ταινιών Scream, θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι κατώτερες όλες συγκριτικά με την πρώτη ταινία. Η τελευταία ήταν όμως μία έκπληξη. Νομίζω ότι το πήγε πάρα πολύ καλά. Αγαπημένος λοιπόν Ghostface σε αυτό το σημείο. Στο νούμερο 5 έχουμε το Zodiac. Έχουν βγάλει αρκετές ταινίες με τον δολοφόνο του ζωδιακού κύκλου. Θα σας πρότεινα όμως να δείτε δύο συγκεκριμένες. Αυτήν του 2005 και αυτήν του 2007. Η ταινία του 2007 έχει πιο πλούσιο cast, καλύτερη σκηνοθεσία και είναι από την δημοσιογραφική άποψη του ζητήματος του δολοφόνου, του Zodiac δηλαδή. Μιλάμε για τους δημοσιογράφους φυσικά που έχουν αποκλειστικά θέματα γύρω από τη δράση του συγκεκριμένου δολοφόνου. Δείτε και τις δύο ταινίες λοιπόν, όπως βλέπετε σε αυτή τη λίστα κερδίζετε πάρα πολλές προτάσεις. Μόνο να βάλεις όλα τα Scream και όλα τα Zodiac και όλα τα ξέρω ότι κάνατε πέρσι το καλοκαίρι, έχεις καμιά 15 ταινίες ξέρω εγώ. Πολύ πράγμα για να δείτε. Πάμε στο νούμερο 4 που θα βρούμε το The Bone Collector του 1999. Μια επίσης πολύ καλή ταινία, αστυνομική ταινία μυστηρίου, που ο πρωταγωνιστής, ο βασικός, ο Denzel Washington, είναι καθυλωμένος εξαιτίας ενός ατυχήματος που είχε γίνει παλιότερα και δυστυχώς πέφτει στη βάρδιά του, ας πούμε, το να εξιχνιάσει μια σειρά δολοφονιών. Ο δολοφόνος είναι ένα ψυχάκι το οποίο αφήνει πίσω του στοιχεία και σαν να γίνεται ένα παιχνίδι γάτας ποντικιού ουσιαστικά. Ενώ πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη φάση φαίνεται ότι παίζει μια άπειρη αλλά πάρα πολύ παθιασμένη με τη δουλειά της αστυνομικός, έτσι, ερευνήτρια. Μιλάμε φυσικά για την Ατζελίνα Τζολί.
αρκετά ψηλά στη λίστα μας σε συγκεκριμένη επιλογή. Καταλαβαίνετε, είναι για ευνόητους λόγους. Η ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Ας ανέβουμε όμως λίγο πιο ψηλά. Πάμε στο νούμερο 3, όπου θα βρούμε τις ταινίες Saw. Και έχουμε αρκετές εδώ για να πούμε. Έχουμε το 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2017 και 2021. 9 ταινίες λοιπόν συνολικά σε βλέπω. Δεν γινόταν να μην μπει το συγκεκριμένο. Παρόλο που τον φωνιά, τον έχουμε κρυφεί την ταυτότητά του μόνο στο πρώτο, το οποίο και για μένα είναι το πιο θρυλικό, το πιο ολοκληρωμένο και το πιο καλό της σειράς. Με αυτό θα ασχοληθώ πιο πολύ σε αυτή τη λίστα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος ο οποίος είχε ψηλιαστεί το όλο σκηνικό, το τι θα γίνει τελικά μέσα σε αυτό το δωμάτιο της πρώτης ταινίας. Η ταυτότητα του Τζίξο είναι πολύ καλά κρυμμένη. Από εκεί και πέρα, κάθε ταινία καταφέρνει να σου κάνει έτσι ένα παιχνίδι, θα έλεγα, να σου ανατρέψει τα δεδομένα και να σου παρουσιάσει ένα τέλος το οποίο δεν το περιμένεις. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο είναι αυτό που αξίζει να βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση της λίστας. Ας ανέβουμε όμως ακόμη πιο κοντά στην κορυφή, στο νούμερο 2, όπου θα βρούμε το Resurrection του 1999 με τον Christopher Lambert στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ενδέκατη εντολή θα το βρείτε στα ελληνικά. Και η συγκεκριμένη αστυνομική ταινία είναι πάρα μα πάρα πολύ καλοφτιαγμένη. Στη συγκεκριμένη ταινία έχουμε να κάνουμε με έναν φωνιά, ο οποίος έχει επιλέξει πολύ στρατηγικά τους στόχους του, βάσει ονόματος, βάσει συνηθιών κτλ. Και σκοτώνει τα θύματά του και τους παίρνει ένα μέρος του σώματός τους. Δηλαδή, από κάποιον θα πάρει ένα χέρι, από κάποιον ένα πόδι, από κάποιον άλλον προσπαθεί να πάρει το κεφάλι, ας πούμε. Σας λέω διάφορα παραδείγματα. Προσπαθεί λοιπόν αυτός, το ψυχάκι, προσπαθεί αυτός να φτιάξει κάτι με αυτά τα πράγματα που μαζεύει. Νομίζω ότι είναι η μοναδική ταινία, τη θυμάμαι και ανατριχιάζω δηλαδή, αυτή τη φάση που παίρνεις χαμπάρι τι φτιάχνει ο τύπος και βλέπεις ένα απίστευτο σουρεαλιστικό θέαμα μπροστά σου. Νομίζω ότι είναι η μοναδική ταινία που μου έχει προκαλέσει μυρωδιά, δηλαδή. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει με καμία άλλη ταινία ποτέ, δηλαδή να βλέπεις την εικόνα και να νιώθεις τη μυρωδιά από αυτό που βλέπεις. Είναι μία από τις λίγες ταινίες που μου το δημιούργησε αυτό το πράγμα. Η εικόνα ήταν τόσο ζωντανή, τόσο αυθεντική. Αυτή η σκηνή στο δωμάτιο, νομίζω ότι που βρίσκουμε το λιμέρι του δολοφόνου. Νομίζω ότι, εντάξει, όσοι έχετε δει την ταινία καταλαβαίνετε τι λέω. Σε αυτή τη σκηνή πραγματικά νιώθεις τη μυρωδιά να σε κατακλίζει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, πραγματικά η συγκεκριμένη ταινία θα μπορούσε να χτυπήσει άνετα και πρωτιά αν στην πρώτη θέση δεν είχαμε το αριστούργημα που ακούει στο όνομα Seven του 1995 με Morgan Freeman και Brad Pitt. Πρέπει να είστε λίγοι εκεί έξω που δεν έχετε δει το Seven. Αν είστε σε κατάλληλη ηλικία για να το δείτε, γιατί είναι αυστηρός ακατάλληλο. Αν είστε σε κατάλληλη ηλικία για να το δείτε, μη το χάσετε. Αστυνομικό διαμάντι η συγκεκριμένη ταινία. Είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου. Το τέλος δεν νομίζω ότι το περίμενε άνθρωπος. Και σε αυτή τη λίστα, δυστυχώς ή ευτυχώς, η κορυφή, ρε παιδί μου, είναι κρατημένη για αυτήν και μόνο την ταινία. Δεν μπορεί να μπει καμία άλλη στη θέση της. Φυσικά, πείτε μου και τις δικές σας απόψεις. Πείτε μου για ταινίες μυστηρίου αγωνίας thriller που ο δολοφόνος είναι κρυμμένος σε όλη την ταινία, σε όλη την μπλοκή σχεδόν, και ήταν πάρα πολύ καλές και θέλατε να μπουν σε αυτή τη λίστα. Φυσικά, όπως είπα, δεν μιλάμε για τις καλύτερες ταινίες του είδους, μιλάμε για 10 εξαιρετικές επιλογές που ήθελα πολύ να σας παρουσιάσω και νομίζω ότι αξίζει όλες να τις δείτε. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!